καθηγητής και ακαδημαϊκός ήδη μόλις αποθανών Παναγιώτης Μπρατσιώτης, ο οποίος ερμηνεύει το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Είναι ο μόνος στην εποχή μας που υπομνημάτισε το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Αναφέρει τα εξής πράγματα: ότι τα μνημονευόμενα θαύματα του ψευδοπροφήτου μπορούν να συσχετιστούν διαμέσου των αιώνων, λέγει, μετά Χριστόν, με τα θαύματα της επιστήμης, της τέχνης, της τεχνικής, που κατέληξαν στην θεοποίηση ορισμένων ανθρώπων, του πολιτισμού ή της ανθρωπίνης λογικής. Θα ήθελα να μείνω σε κάποια μικρή ανάλυση των όσων λέγει εδώ στο σημείο αυτό ο Μπρατσιώτης. Πράγματι, σήμερα και η επιστήμη και η τεχνική, όχι ο λιγότερο και η τέχνη, έχουν θεοποιηθεί. Όταν λέμε σήμερα τέχνη, με τον γενικό χαρακτηρισμό, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Προσέξτε με, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Γενικά, η τέχνη που παρουσιάζεται με αυτές τις εκδηλώσεις, τις πολιτιστικές. Όλα αυτά ενεργούν κατά έναν θαμβωτικό τρόπο στα μάτια των ανθρώπων. Και οι άνθρωποι τόσο πολύ εκπλήσονται, ώστε να δημιουργείται μία πεποίθησή τους επάνω σε αυτά. Όταν επί παραδείγματι βλέπουν ότι η επιστήμη επιτυγχάνει ετούτο και εκείνο, ή η τεχνική επιτυγχάνει ετούτο και εκείνο, δημιουργείται μία υπεραισιοδοξία ότι θα επιτύχει και άλλα και άλλα, ώστε να μην έχουμε πλέον ανάγκη από τον Θεό. Όταν επί παραδείγματι ήδη από τον περασμένο αιώνα, αλλά δεν έσου όλων των αιώνων, ξέρετε, μετά Χριστόν, που καλλιεργήθηκε η επιστήμη προπαντός τους δύο τελευταίους αυτούς αιώνας, προπαντός τον 19ο και τον 20ο αιώνα, όταν βλέπουν τα σπρόδους επί παραδείγματι της ιατρικής, ξέρετε τι λέγουν? Δεν έχουμε ανάγκη από τον Θεό, έχουμε την ιατρική επιστήμη. Τι θα πει να καταφύγω εις τον Θεό, εις την Εκκλησία? Έχουμε την ιατρική επιστήμη. Και βλέπετε, στη συνείδησή τους οι άνθρωποι θεοποιούν την επιστήμη ή θεοποιούν την τεχνική καθιονδήποτε τρόπο. Ότι δεν έχουμε ανάγκη, τι θα πει, θα βρέξει ή δεν θα βρέξει? Γιατί να κάνουμε λιτανία εις τον Θεό? Θα έχουμε τον τρόπο να ρυθμίζουμε εμείς τις καιρικές συνθήκες. Τώρα κατά πόσο το πετύχαμε, άλλη παράδοση. Και εμείς θα ρυθμίζουμε τα πάντα ώστε να αντικαταστήσουμε τον Θεό. Δεν έχουμε ανάγκη του Θεού. Αυτό είναι μια θεοποίηση της τεχνικής και της επιστήμης. Δηλαδή, με άλλα λόγια, πίσω από όλα αυτά θεοποιείται ο ανθρώπινος λόγος, η ανθρωπίνη λογική. Έχουμε τον θείον λόγον και τον ανθρώπινον λόγον. Λόγος θα πει λογική. Εδώ απορρίπτομαι τον θείον λόγον, που είναι ο Υιός του Θεού, ο ενανθρωπίσας, ο Ιησούς Χριστός, και ανακηρύσσομαι σε Θεό τον ανθρώπινο λόγο, ή την ανθρωπίνη λογική, η οποία θα επιτύχει τα πάντα και θα είναι η παντοδύναμη, θα είναι το κέντρο του παντός, η ανθρωπίνη λογική. Εάν λοιπόν σήμερα μπορούμε να λέμε ότι η επιστήμη κάνει θαύματα, να τα θαύματα του ψευδοπροφήτου. Και κάπως πιο χειροπιαστά, όταν λέμε ότι θα αποδείξουμε ότι σιγά σιγά μπορούμε να κατασκευάσουμε έναν άνθρωπο. Αφού λοιπόν μπορούμε να κατασκευάσουμε έναν άνθρωπο, τότε δεν έχει έννοια πια ο Θεός Δημιουργός ή η έννοια της ψυχής και άλλα πράγματα, αφού μπορούμε να φτιάξουμε έναν άνθρωπο. Ή ακόμη, παρότι είναι θεωρία και δεν είναι επιστημονική αλήθεια, προσπαθούμε, αποπειρώμεθα να αποδείξουμε, αλλά δεν έχει αποδειχθεί αυτό. Γι' αυτό παραμένει θεωρία και δεν είναι επιστημονική αλήθεια,
ότι ο άνθρωπος κατάγεται από τον πίθηκον. Και αν κατάγεται από τον πίθηκον και έφτασε στην τελική του μορφή εξελικτικά εκεί που έφτασε, τότε δεν είναι υπεύθυνον όν. Δεν είναι μια ύπαρξη υπεύθυνη έναντι κανενός, ούτε έναντι του Θεού, ούτε έναντι των συνανθρώπων του. Διότι αφού είναι ζώων εξελιγμένων, ποια η ευθύνη? Ένα ζώο τι ευθύνη έχει? Έτσι λοιπόν προσπαθούμε να βγάλουμε την έννοια της ευθύνης, την έννοια της ενοχής έναντι κίνος. Ο άνθρωπος μόνος του εξελίχθηκε από ζώο και έγινε άνθρωπος. Όλα αυτά τα πράγματα ήδη είναι οι διδασκαλίες του ψευδοπροφήτου μέσα στους αιώνες. Ας το αντιληφθούμε και αν εγκολπωνόμεθα αυτές τις θεωρίες, τις ψευδοθεωρίες, για να απαλλάξουμε τον εαυτό μας από την ευθύνη έναντι Θεού και ανθρώπων, να απαλλάξουμε τη σκέψη μας ότι έχουμε ανάσταση νεκρών, ότι είμαστε εικόνα του Θεού, ότι θα κριθούμε και ότι θα ζήσουμε στην αιωνιότητα, πλάθουμε αυτά τα ψεύτικα πράγματα, αυτά τα παραμύθια, ή αν τα πλάθουν κάποιοι ψευδοπροφήτε, εμείς τα εγκολπωνόμεθα, γιατί είναι ευχάριστα, γλυκά παραμύθια. Όλα αυτά όμως, σας ξαναλέγω αγαπητοί μου, είναι προϊόντα του ψευδοπροφήτου.